μετά από δύο αναβολές, σε μια εποχή κρίσιμη για τους εργαζόμενους, για όλες τις εργατικές τις λαϊκές οικογένειες. Σε μια περίοδο που ο πόλεμος μένεται στη γειτονιά μας, σε μια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει στην κυριολεξία, που η ανέχεια των οικογενειών μας φτάνει σε σημείο να μην έχουμε πρόσβαση στα στοιχειώδη, που τα αυτοκίνητα παραμένουν ακινητοποιημένα έξω από τα σπίτια λόγω της τιμής της βενζίνης, που οι εργατικές λαϊκές οικογένειες βλέπουν ένα ακόμα θρίλερ κάθε φορά που ανοίγουν το λογαριασμό του ρεύματος, που μέσα στους χώρους δουλειάς επιχειρείται να καταπατηθεί κάθε δικαίωμα που υπήρχε, ειδικά εκεί που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση. Σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, συνάδελφοι, που κουβεντιάζουμε σήμερα, συζητάμε θετική και αρνητική πείρα από τη δράση μας, τις δυσκολίες που υπήρχαν, αλλά αν θέλετε και τα ελπιδοφόρα μηνύματα που υπάρχουν, τα ελπιδοφόρα βήματα που έγιναν, γιατί υπάρχουν και τέτοια να καταγράψουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες υπάρχει ένα μεγάλο δίλημα. Μπροστά στη νέα κρίση που έρχεται και η εργοδοσία κυβέρνηση θα επιχειρήσουν να φορτώσουν πάλι στις πλάτες μας, μπροστά στο ενδεχόμενο του πολέμου που είναι στη γειτονιά μας, μπροστά στη νέα έξαρση της πανδημίας, μπροστά δηλαδή σε όλα αυτά που περιγράψαμε και προμηνύουν νέα βάσανα για τους εργαζόμενους, τι κίνημα χρειαζόμαστε. Τι εργατικό κέντρο θα έχουμε στο πλάι μας οι εργαζόμενοι της Σέρβειας. Εργατικό κέντρο όπλο στα χέρια μας, αντάξιο των προσδοκιών και των αγωνιών της εργατικής τάξης. Ή εργατικό κέντρο διαλυμένο, εκφυλισμένο, όπως έχει καταδύσει σήμερα από μία μικρή ηγετική ομάδα.